Εδώ είμαστε σχετικώς με τις τέχνες από το κανάλι 7 Arts. Μπορείτε να μας βρείτε στο φατοβιβλίο, στο στιγμιαίο τηλεγράφημα και στο τιτίβισμα. Αν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή, κάντε την τώρα, πατήστε και το καμπανάκι. Σήμερα ολοκληρώνουμε το κίνημα του ρομαντισμού με την γλυπτική και θα δούμε πώς διαμορφώθηκε η τέχνη στην Ελλάδα την περίοδο εκείνη. Μείνε εδώ μαζί μας για να μάθεις περισσότερα. Θα αργήσει να ακολουθήσει τη ζωγραφική του ρομαντισμού και τούτο επειδή άργησε να υποχωρήσει η επίδραση που άσκησε το έργο του Αντώνιο Κανόβα. Τα πρώτα έργα που δείχνουν τη διάθεση των καλλιτεχνών να απομακρυνθούν από τα νεοκλασικά πρότυπα εκτίθενται το 1831 στην ετήσια έκθεση των καλών τεχνών στο Παρίσι. Με εμπνεύσεις από τον Μεσαίωνα, την αναγέννηση αλλά και την επικαιρότητα, οι γλύπτες έντυσαν τις μορφές τους σε αντίθεση προς την νεοκλασικιστική γυμνότητα και εστίασαν στη φυσικότητα των εκφράσεων και στην απόδοση βέβαια του ψυχικού κόσμου. Εδώ έχουμε μια συνάντηση της φύσης, που είναι η φυσικότητα των εκφράσεων, και της αλήθειας, που είναι η απόδοση του ψυχικού κόσμου. Αυτές τις δύο αξίες, φύση και αλήθεια, εξήρε και ο Βίκτορ Ουγκό στο μνημειώδη πρόλογο του θεατρικού έργου Cromwell το 1827. Στη Γαλλία, ο γλύπτης Φρανσουά Ριντ, αν και θαυμαστής της κλασικής αρχαιότητας, εστίασε στη δραματική απόδοση των εκφράσεων. Από τα πιο γνωστά έργα του είναι τα ανάγλυφα διακοσμητικά στοιχεία της αψίδας του Θριάμβου στο Παρίσι και ιδιαίτερα η εκκίνηση των εθελοντών το 1792 που είναι γνωστό ως η Μεσαλλιώτιδα. Η σύσπαση των μειών, οι αντίθετες κατευθύνσεις των κινήσεων και των βλεμμάτων των ανθρώπων, η μετακίνηση ακόμα και της αέρινης μάζας αλλά και των σκιών δημιουργούν τέτοια κινητικότητα που μπορεί να παρασύρει ακόμα και τον πιο απαθή θεατή. Στην κορυφή της πυραμίδας, μια γυναικεία μορφή, το πνεύμα του πολέμου, με τα φτερά ανοιγμένα, καλεί με δυνατή φωνή τους εθελοντές, δείχνοντας με το σπαθί να ορμήσουν στον τόπο της μάχης. Ο αρχηγός της ομάδας στο κέντρο της εικόνας, με το χέρι σηκωμένο, κουνά το κράνος για να τραβήξει την προσοχή των εθελοντών, επιτυχάνοντας την ισορροπία της σύνθεσης. Δίπλα του, ένας έφηβος, κρατώντας το σπαθί, είναι έτοιμος να ακολουθήσει τον αρχηγό. Πίσω τους, ένας μεσήλικας ετοιμάζεται φορώντας την πέρτα του και πιο πίσω ακόμα, ένας ηλικιωμένος ψιθυρίζει συμβουλές προς τον αρχηγό, ο οποίος δεν τον ακούει πια. Από την άλλη μεριά, η σύνθεση ολοκληρώνεται με δύο ακόμα στρατιώτες, ο ένας από τους οποίους στρέφεται προς το κέντρο για να καλέσει με την τρομπέτα, ενώ ο άλλος ετοιμάζει το τόξο του. Η μορφή του αλόγου και η σημαία ολοκληρώνουν τη σύνθεση και προσφέρουν μεγαλύτερη ένταση και δραματικότητα. Ο Jean-Baptiste Carpeaux είναι ο καλλιτέχνης που απέδωσε με δυναμισμό το πνεύμα του ρομαντισμού στην γλυπτική. Στο έργο του, ο χορός επιτυχάνει να μεταφέρει τη χαρά της κίνησης, της διασκέδασης και τον αφορμητισμό σε τέτοιο βαθμό ώστε οι σύγχρονοί του το θεώρησαν άσυμνο για να στηθεί στην όπερα του Παρισιού. Το έργο αυτό αποτελεί σταθμό στη μεγάλη προσπάθεια για την ανανέωση της γλυπτικής. Η δίψα για χαρά, ο ρεαλισμός, η έκφραση περιλαμβάνονται στις βασικές επιδιώξεις της γλυπτικής κατά το τέλος του 19ου αιώνα. Ξεκινώντας από την αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, στην Αθήνα συγκεκριμένα, μετά το μισό του 19ου αιώνα, οι ανάγκες συνεχώς μεγαλώνουν και τα δημόσια και ιδιωτικά κτίσματα πολλαπλασιάζονται. Ευρωπαίοι και Έλληνες αρχιτέκτονες, ύστερα από τις πρώτες νεοκλασικές δημιουργίες, γρήγορα θα περάσουν σε μια πιο σύνθετη έκφραση, επηρεασμένη από διάφορα στοιχεία της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής. Τα αυστηρά νεοκλασικά στοιχεία θα εμπλουτιστούν με αναφορές στην αναγεννησιακή, στη γοτθική, στη βυζαντινή αρχιτεκτονική και θα εμφανιστεί και εδώ μια αμφιταλάντευση ανάμεσα στο κλασικό και στο ρομαντικό. Στη δε πρωτεύουσα, που συνεχίζει όλο το 19ο αιώνα να μην έχει ένα συνολικό πολεοδομικό σχέδιο, παρά τις επιμέρους προτάσεις και τις εφαρμογές τους, κατασκευάζονται ιδιωτικές κατοικίες με καθαρά ατομική πρωτοβουλία, μια που η συμβουλή του κράτους για την παροχή στέγης είναι ανύπαρκτη. Έτσι, πέρα από τις αναφορές σε μορφολογικά και διακοσμητικά στοιχεία, το πρόβλημα της κατοικίας στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα παρουσιάζεται μέσα από μια εικόνα πλούτου και μιζέριας.
Οι διάφοροι στοιχειώδεις οικοδομικοί κανονισμοί που εξαγγέλλονται κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα περιορίζονται στον προσδιορισμό του ύψους, των κατασκευών, τον καθορισμό των χρωμάτων των όψεων και στον κανονισμό των οικοπαίδων. Ο Σταμάτης Κλεάνθης είναι από αυτούς, από τους σπουδαιότερους αρχιτέκτονες του 19ου αιώνα που επλούτησε τα νεοκλασικά στοιχεία με μεσαιωνικά χαρακτηριστικά και εγκατέστησε στην ελληνική αρχιτεκτονική μια ρομαντική, θα λέγαμε, διάσταση. Από τα έργα που υλοποίησε στην Αθήνα, η Αγγλικανική Εκκλησία στην Οδό Φιλελλήνων, το Μέγαρο των Ηλυσίων και η έπαυλη της Ροδοδάφνης στην Πεντέλη, που κατασκεύασε για τη Δούκιστα της Πλακετίας, έχουν εμφανεί επιρροές από τη γοτθική αρχιτεκτονική. Τοξωτά ανοίγματα, προεξέχουσες σκεπές, λαξευτές λιθοδομές αποτελούν τα νέα στοιχεία που υιοθετεί η ελληνική αρχιτεκτονική, χωρίς όμως να αποβάλει την καθαρή γεωμετρική μορφή της. Οι Ευρωπαίοι αρχιτέκτονες μελετούν τη Βυζαντινή αρχιτεκτονική και μεταφέρουν στα έργα τους πολλά στοιχεία της. Ο Hans Christian Hansen, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα, μελέτησε και σχεδίασε πολλές βυζαντινές εκκλησίες, όπως το πιστοποιούν τα άλμπουμ των σχεδίων του που φυλάζονται στην Ακαδημία Καλών Τεχνών στην Κοπεχάγη. Τα δίλωβα παράθυρα, αλλά και οι διακοσμητικές ταινίες του Οφθαλμοιατρίου Αθηνών, που κατασκευάστηκε σε δικά του σχέδια, σε σύγκριση με μια υδατογραφία του, το πιστοποιούν. Ο Ernst Zieler ήρθε στην Ελλάδα το 1861 και παρέμεινε μέχρι το θάνατό του. Μαθητής και συνεργάτης των αδερφών Hansen, ήταν ο πιο παραγωγικός αρχιτέκτονας αυτής της περίοδου. Ασχολήθηκε με ανασκαφές, δίδαξε στο Σχολείο των Τεχνών από το 1872 και διετέλεσε διευθυντής δημοσίων έργων. Στα πολυάριθμα έργα του σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων το σημερινό Προεδρικό Μέγαρο και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, όπως και το Εθνικό Θέατρο, το Μέγαρο Σλίμαν, το Μέγαρο Μελά, το Θέατρο Απόλλων στην Πάτρα, το Δημαρχείο της Ερμούπολης αλλά και άλλα, χρησιμοποίησε τα στοιχεία του νεοκλασικισμού που διδάχτηκε στη Γερμανία και προσπάθησε να τα εμπλουτίσει με νέα, τα οποία θα τρίαζαν με τις απαιτήσεις της αθηναϊκής αστικής τάξης. Για παράδειγμα, στην έπαυλη Καλαμάρα, ο αρχιτέκτονας χρησιμοποιεί κλασικά στοιχεία, όπως είναι η συμμετρία, η απλότητα του όγκου του κτηρίου, το μεγάλο γύσο με τις διακοσμητικές σταγόνες, αλλά τα συνδυάζει με τα τοξωτά ανοίγματα του προστόου και την εμφανή λιθοδομή, στοιχεία δηλαδή που απομακρύνουν τη μορφή του κτηρίου από την καθαρότητα του νεοκλασικισμού. Ανάμεσα στην κάμψη του αθηναϊκού κλασικισμού ή στην ορίμανσή του, το έργο του Τσίλερ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της αρχιτεκτονικής στην υπηρεσία της αστικής ελληνικής κοινωνίας. Ήδη όμως, όπως σημειώνει ο Σάββας Κονταράτος, από το 1890 η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική είχε ξεκόψει από τη μακρόχρονη κλασικιστική παράδοση και το γεγονός αυτό δεν άργησε να δημιουργήσει στους Έλληνες αρχιτέκτονες προβλήματα επιλογής, μια και το σύγχρονο δεν ταυτιζόταν πλέον με το ελληνοπρεπές. Η επιμονή σε κλασικίζουσες μορφές στο πλαίσιο του κυρίαρχου ακόμη εκλεκτικισμού αποτελούσε βέβαια μια κάποια λύση, η οποία όμως δεν ήταν και τόσο ικανοποιητική, αφού εμπόδιζε τη δεξίωση των νέων ευρωπαϊκών ρευμάτων, όπως εκείνο το μάλλον βραχύβιο αλλά εξόχως ριζοσπαστικό του Art Nouveau. Στην ελληνική ζωγραφική δεν μπορεί να χαρακτηριστεί κάποια περίοδος ως καθαρά ρομαντική. Μετά το 1860, η δημιουργία έργων με ιστορικά θέματα ατόνισε, οι προσωπογραφίες εξακολουθούσαν να κυριαρχούν και πλήθυνε η δημιουργία θαλασσογραφιών, τοπογραφιών και ηθογραφιών. Χαρακτηριστικός θαλασσογράφος είναι ο Κωνσταντίνος Βορανάκης. Στο έργο «Η έξοδος του Άρεως», ο ζωγράφος απεικονίζει ένα ιστορικό γεγονός που συνέβη τον Απρίλιο του 1826. Η σύνθεση στηρίζεται σε καλά υπολογισμένη οργάνωση που κατευθύνει την προσοχή του θεατή στο κέντρο. Εκεί εικονίζεται το ελληνικό καράβι «Άρης» να έχει μόλις νικήσει σε ναυμαχία με τουρκικά πλοία. Το καλλιτέχνη δεν τον ενδιαφέρει τόσο η περιγραφή της μάχης, όσο η μνημειακή παρουσίαση των ιστιοφόρων πέρα από το πραγματικό γεγονός. Στην τοπιογραφία, που είχε μακρά παράδοση από τις υδατογραφίες των περιηγητών, των Ευρωπαίων δηλαδή ζωγράφων του 18ου αιώνα, οι οποίοι κατέγραφαν τις αρχαιότητες στην κατακτημένη από τους Τούρκους Ελλάδα, απεικονίζονται με ειδηλιακό τρόπο τα ελληνικά ερείπια και το παρελθόν και το παρόν εμφανίζονται σε μια σύζευξη που φαίνεται να αναφέρεται στην ειδηλιακή τοπιογραφία του 17ου αιώνα. Στην ηθογραφία αντανακλάται η στροφή της ελληνικής κοινωνίας προς την αστικοποίηση, με όλες τις οικονομικές δυνατότητες και την ελευθερία που παρέχει. Η ηθογραφία καταγράφει τα ασήμαντα ή σημαντικά στιγμιότυπα της ζωής, τόσο του αστού όσο και του αγρότη. Ο ζωγράφος δημιουργεί μια άλλοτε εύθυμη και άλλοτε μελαγχολική ατμόσφαιρα και οπωσδήποτε δημιουργεί μια ζωγραφική που εξειδανικεύει την ιδιωτική ζωή χωρίς να εκφράζει κοινωνικούς προβληματισμούς ή υπονοούμενα.
Πολλές φορές ο χώρος όπου διαδραματίζονται τα διάφορα στιγμιότυπα είναι περισσότερο ευρωπαϊκός και λιγότερο ελληνικός, πράγμα που ταιριάζει στον ιδεολογικό προσανατολισμό των αστικών κοινωνικών στρωμάτων της νεοσύσταθης Ελλάδας, η οποία επιζητούσε την ταυτότητά της και την ιδεολογική της συγγένεια με την Ευρώπη. Κορυφαίοι ισογράφοι της σχολής Μονάχου δημιουργούν σε αυτή την περίοδο με κυριότερους τον Νικηφόρο Λήτρα και τον Νικόλαο Γίζη. Ως δάσκαλοι δίδαξαν τους Έλληνες γράφους και στήριξαν την ελληνική ζωγραφική στην προσπάθειά της να ευθυγραμμιστεί με την ευρωπαϊκή τέχνη. Ο Νικηφόρος Λήτρας είναι καθηγητής στο Σχολείο των Τεχνών του Πολυτεχνείου στην Αθήνα. Το έργο «Το Φίλημα» παρουσιάστηκε το 1878 στην έκθεση του Παρισιού και παρουσιάζει μια τρυφερή σκηνή από την ελληνική Ήπεθρο. Η αφέλεια και η αγνότητα του νεαρού κοριτσιού παρουσιάζονται με απαράμιλλη ομορφιά, καθώς η κόρη δέχεται στα κρυφά το φιλί του νέου, που ξενυχτά κατά το παράθυρό της. Το φως στο δωμάτιο αφήνει να δούμε τις λεπτομέρειες που χαρακτηρίζουν τη λιτότητα του απλού λαϊκού σπιτιού. Ο Νικόλαος Γίζης, ένας μεγάλος δάσκαλος των κανόνων της σύνθεσης, δίδαξε στην Ακαδημία του Μονάχου την περίοδο μεταξύ 1882-1901. Έχοντας ιδεαλιστικό προσανατολισμό, ζωγράφισε θέματα με αλληγορικό περιεχόμενο, ηθογραφίες και προσωπογραφίες. Στο έργο «Η Αποστήθηση» καταφέρνει με λιτά μέσα να συγκρατήσει το βλέμμα του θεατή στο πρόσωπο της μικρούλας που συγκεντρωμένη προσπαθεί να επαναλάβει νοερά το μάθημά της. Γνώστης του υλικού, αποδίδει με τη μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα ρούχα, τα μαλλιά, την επιδερμίδα, τα υγρά μάτια. Ένα από τα πιο γνωστά έργα της ελληνικής ηθογραφίας είναι το έργο «Η Παιδική Συναυλία» του Γεώργιου Ιακωβίδη. Το έργο αποτελεί το αποκορύφωμα της άνθησης του είδους. Ο Ιακωβίδης απεικονίζει σε αυτό το έργο μια σκηνή που αντανακλά όχι μόνο το γούστο του αθηναϊκού κοινού, αλλά και του ευρωπαϊκού, αφού ξαναζωγράφησε παραλλαγή του έργου για να συμμετέχει στην Διεθνή Έκθεση του Παρισιού του 1900, όπου απέσπασε το χρυσό μετάλλιο. Είναι προφανής η προσκόλληση του καλλιτέχνη στη φυσική αναπαράσταση και χαρακτηριστική η φυσική και άνετη πινελιά με την οποία περιγράφει τους ανθρώπους, τις κινήσεις και το διάχυτο φως. Με την τοπιογραφία και την ηθογραφία, η ελληνική τέχνη θα οδηγηθεί από τον νεοκλασικισμό και τον ρομαντισμό στον 20ο αιώνα και θα συντονιστεί με τα ευρωπαϊκά ρεύματα της πρωτοπορίας. Στη γλυπτική τώρα, ο Δημήτρης Φιλιππότης, ένας από τους μεγάλους γλύπτες της ελληνικής τέχνης, στο έργο του «Ξύλο Θράφστης», απέδωσε στη μορφή του νέου άντρα με τον πιο δυναμικό τρόπο την ένταση της κίνησης, τη σύσπαση των μειών, την έκφραση της μεγάλης προσπάθειας. Το έργο αποτελεί ορόσημο της ελληνικής ρομαντικής γλυπτικής, καθώς με τη ρεαλιστική απόδοση της μορφής απομακρύνεται από τα πρότυπα της κλασικιστικής γλυπτικής. Ο Δε Γιαννούλης Χαλεπάς αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση καλλιτέχνη στην ελληνική τέχνη. Το έργο και η ζωή του απέκτησαν διαστάσεις μύθου, ο οποίος περιβάλλει το όνομά του ακόμα και σήμερα. Η Κοιμωμένη, ένα επιτύμβιο γλυπτό για τη Σοφία Αφεντάκη, για την οποία τόσα γράφτηκαν, είναι το τελευταίο έργο που σμίλεψε ο καλλιτέχνης πριν αρρωστήσει και νοσηλευτεί στο ψυχιατρίο της Κέρκυρας. Εργοδομημένο με τις αρχές της κλασικής τέχνης, φανερώνει και τις ρομαντικές του επιδράσεις, το καλοδουλεμένο μάρμαρο χάνει την βαρύτητά του και τόσο η μορφή όσο και οι πτυχώσεις των υφασμάτων πλάθονται ανάλαφρες. Η κοπέλα που κοιμάται κρατάει στο στήθος ένα σταυρό, τον τελευταίο ίσως δεσμό της με τον υλικό κόσμο. Το ανασηκωμένο σώμα της κοπέλας, το σφίξιμο του σταυρού στο χέρι, αφήνουν τη μορφή να αιωρείται απροσδιόριστα ανάμεσα σε ένα ταραγμένο ύπνο και στο θάνατο. Αυτά για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα. Αν αυτό το επεισόδιο σας άρεσε, κάντε ένα like, γράψτε κάτω στα σχόλια ποια έργα του κινήματος του ρομαντισμού σας άρεσαν περισσότερο και σε ποια θέλετε να επανέλθουμε με περισσότερη βαρύτητα. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή ή subscribe και κλικ στο καμπανάκι. Όσο για την τέχνη, η τέχνη δεν έχει όρια, είναι ελεύθερη, είναι για όλους και όλοι μπορούν να την κάνουν. Από τον Σκιά, να είστε πάντα καλά και να τα λέτε.